Νομίζω ότι και ο Παπαχλημίτζο και η κυρία Βίδου, ο χθεσινός βομβαρδισμός, βάρβαρος βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα, ότι πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα από το κράτος του Ισραήλ, που δεν το ταυτίζουμε με τον λαό του Ισραήλ, ένα ακόμα έγκλημα του κράτος του Ισραήλ ενάντια στον μαρτυρικό παλαιστινιακό λαό. Φυσικά πρόκειται για αστιότητες το ότι βομβαρδίζονται μονάχοι τους οι Παλαιστίνοι, αν είναι δυνατόν. Πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα. Δεν ξέρουμε, μπορεί να έρθει και μια ρουκέτα. Τώρα δεν είμαστε στο πεδίο, πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα στη μεγάλη, στη μεγάλη αλυσίδα ανάλογων εγκλημάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τη μεγάλη εικόνα. Τους αποκλεισμένους εκατομμύρια Παλαιστίνιους σε μια στενή λωρίδα γης στη Γάζα. Το τείχος της ντροπής, που κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, που έχει περιορίσει τους Παλαιστίνιους, τις φυλακίσεις, τις εκτοπίσεις, τις ταπεινώσεις, γενικότερα την κατοχή που υφίσταται ένας ολόκληρος λαός, και γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ δεν θα πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα αυτού του λαού να παλεύει ενάντια σε αυτή την κατοχή με τους τρόπους και τα μέσα που αυτός επιλέγει, γιατί βεβαίως, βεβαίως και δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Αλλά και δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει και δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία. Και την ελευθερία ο Παλαιστινιακός λαός τη δικαιούται. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, κυρία Βίδου, ότι η Ελληνική Βουλή ομόφωνα πριν μερικά χρόνια ψήφισε την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Πότε θα προχωρήσει αυτή η πράξη? Του κράτους της Παλαιστίνης. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υλοποιώντας την απόφαση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Αφού διαχωρίσατε ότι άλλο το κράτος του Ισραήλ και άλλο οι πολίτες. Το ίδιο εννοείται. Καταλαβαίνουμε ότι ο άμαχος πληθυσμός είναι άμαχος πληθυσμός και στις δύο πλευρές. Εγκρίνεται τον τρόπο με τον οποίο η Χαμάς ενήργησε στις 7 Οκτωβρίου. Είπατε ότι έχουν μετά από τόσα χρόνια καταπίεσης ο τρόπος με τον οποίο ζουν. Είναι, και έχετε, είπατε, κάθε δικαίωμα να τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνω την ερώτηση. Εγκρίνεται αυτό. Γιατί διαβάζω και το ριζοσπάστη κάθε μέρα. Εδώ έχετε αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη. Και εκείνοι άνθρωποι είναι στο Ισραήλ, οι οποίοι ήταν άμαχοι. Βεβαίως. Φεστιβάλ ή μέσα στα σπίτια τους. Μπαίνανε μέσα. Αυτό ήταν αγριότητα. Δεν άκουσα όμως να λέτε κάτι. Ως ΚΚΕ δεν έχουμε την παραμικρή σχέση με τη συγκεκριμένη οργάνωση της Χαμάς. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν θα σταματήσουμε, όπως σας είπα, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στον αγώνα του για τη ελευθερία του. Γιατί ξέρετε, ο πόλεμος, κυρία Βίδου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο πριν 10 μέρες. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο, αλλά τώρα η όποια λαός, επίθεση. Λοιπόν, όταν ένας λαός υφίσταται μια τέτοια μεταχείριση, ο ελληνικός λαός έχει περάσει από κατάσταση. Άρα λέτε ότι δίνεται άλοθη σε αυτήν την πράξη. Δεν δίνουμε κανένα άλοθη. Είναι αυτή η αλήθεια που περιγράφεται. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να αγωνίζεται για τη λευτεριά του και για την πατρίδα του. Για να υπάρχει, το δικαίωμα για να υπάρχει η δική του πατρίδα. Εμείς λέμε γιατί δεν το καταδικάσατε. Όχι γιατί. Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέτε. Και ο λαός Παλαιστινιακός έχει πόλεμο τώρα χρόνια και. Αλλά αυτό είναι και. Γιατί οπίσω σας ασκείται και κριτική. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτή τη συζήτηση. Δεν ασκούμε εμείς κριτική. Αλλά προσέξτε, υπάρχει κίνδυνος μαζί με τα νερά να πετάξεις και το μωρό καμιά φορά. Γι' αυτό και εμείς. Και δεν το λέω για σας, αλλά γενικότερα αυτή η επικέντρωση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ξεχνώντας τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι βέβαια το μαρτύριο του Παλαιστινιακού λαού, ξαφνικά δεν μιλάμε γι' αυτό. Έχετε και ξαφνικά δίκιο. Μιλάμε για τη Χαμάς. Έχετε και δίκιο στο κομμάτι της ιστορίας. Φαινόμενα όπως η Χαμάς. Δεν έχετε πει ούτε μία, ούτε μισή κουβέντα για τις φαινόμενο, των αμάχων. Γιατί δεν έχετε μία κουβέντα για το φαινόμενο Χαμάς, λοιπόν, όση ευθύνη έχει. Γιατί δεν έχετε φυλάξει μισή κουβέντα για να το καταδικάσετε. Και η πολιτική του Ισραήλ, αν θέλετε, κύριε Παπαχλημίτζο. Δεν είναι λόγος αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία κουβέντα για το Ισραήλ. Άμα θέλει να κάνουμε μία δική κουβέντα, να το συζητήσουμε, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Μα δεν μπορούμε να μην το εντάξουμε. Είναι το είπατε. Για το πλαίσιο. Εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί δεν βρήκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μισή κουβέντα να καταδικάσει τις σφαγές αμάχων σε rave party? Γιατί υπερασπίζεται το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να επιλέγει. Άρα δεν έχετε πρόβλημα αυτό. Να επιλέγει, είναι δίκαιο αυτό να που επιλέγει
Να μην λέει και σφάζει μωρά. Όταν ένας λαός βρίσκεται υπό κατοχή. Μπορεί να σφάζει μωρά. Όταν ένας λαός βρίσκεται υπό μπορεί κατοχή, να σφάζει μωρά. Έχει δεν το υπάρχει κατοχή στην ώρα της Γάζας. Έχει το δικαίωμα να επιλέγει. Υπάρχει κατοχή στην ώρα της Γάζας. Τι να σας πω, κύριε Παπαγλιμίτζο, κάποτε να σας πω ότι στην κατοχή που είχαμε στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, οι Ναζί κατηγορούσαν το ΕΑΜ ως τρομοκρατική οργάνωση. Ναι. Έσφαζε μωρά το ΕΑΜ. Και τον Άρα κάποια στιγμή. Όχι βέβαια. Όμως θέλει μια προσοχή το ζήτημα, γιατί παρακολουθούμε, βλέπουμε ότι προσπαθείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση από το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα επεισόδιο. Δεν θέλετε να δώσετε σε ένα πόλεμο. Αν θέλετε, αν θέλετε αυτή η πολιτική του Ισραήλ, για να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι τις συνέπειες τις υφίσταται και ο λαός του Ισραήλ, εξαιτίας αυτής της επίσημης, της κρατικής πολιτικής, της άρχουσας τάξης βεβαίως του Ισραήλ. Είναι θύμα, εκτός από τον Παλαιστινιακό λαό, είναι και ο λαός του Ισραήλ. Μέσα από τέτοια γεγονότα. Η κυρία Πέρκα, ήταν πολύ ξεκάθαρη, δηλαδή και στους δύο. Η ιστορία, τα γεγονότα, μας οδηγούν και στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων. Ωστόσο, ξέρετε, η καταδίκη από όλους μας, η βία στη βία δεν οδηγεί πουθενά με αυτή την έννοια. Κανείς, δεν μπορεί και δεν πρέπει ένας άνθρωπος να τηρεί ίσες αποστάσεις από έναν κατακτητή και από έναν κατακτημένο. Μάλιστα. Γι' αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Γι' αυτό είναι το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον είναι επιλογή. Δεν το συμφωνούσε με όσα λέγατε νωρίτερα. Γιατί, εγώ συμφωνώ γιατί, σε όλα. Γιατί συντάσσεται. Καταδικάζω διότι και λέω όμως. Δεν μπορείς να βάζεις σε μια ζυγαριά τους κατακτημένους από τους κατακτητές. Βεβαίως. Όμως. Δεν πάβει να βλέπεις ότι να απομονώνεις ένα επεισόδιο όπως αυτό έχετε της Χαμάς δίκιο. Και να στέκεσαι σε αυτό. Δεν νιώθησατε ούτε μία στιγμή πόνο, συγγνώμη, πόνο και θυμό. Να σας πω που έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Για το τι έγινε ότι εκεί. Ότι ξαφνικά ο κόσμος ξεκίνησε από το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς. Οπότε ο πολύς ο κόσμος που δεν έχει παρακολουθήσει την ιστορία θεωρεί το δίκαιο είναι αυτός ο πόνος και ο θυμός. Αυτό είναι το λάθος. Δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Γι' αυτό το βάζω ολόμενο. Ο πόνος και ο θυμός θα μας επιτρέψει να ξεχάσουμε, θα μας οδηγήσει να ξεχάσουμε το δράμα ενός ολόκληρου λαού για δεκαετίες. Ο πόνος και ο θυμός σας οδηγεί, θα μπορούσε κάποιος να πει, μόνο σε μια μονομερή τοποθέτηση. Πόλεμος γίνεται, κυρία Βίδου. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε το αυτονόητο. Μια συγκεκριμένη φρικαλαία φρικώδη πράξη. Μια τρομοκρατική επίθεση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε ένα σφαγιασμό αθώων πολιτών, να μην υπάρχει μια πλήρης καταδίκη, όπως το έκανε η Νέα Δημοκρατία, με το δικαίωμα να προασπιστεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και βεβαίως και με σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Ποια αυτοάμυνα, κύριε Καλαφάτη. Πλήρη του Ισραήλ, αλλά δεν πλήρη καταδίκη, πλήρη και αποτροπιασμός για αυτή τη φρικώδη πράξη, δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ και σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Το Ισραήλ έχει στην κατοχή του. Και σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες και προστασία των αμάχων. Και προστασία των αμάχων σε κάθε περίπτωση. Το Ισραήλ είναι κατακτητική χώρα. Όχι. Το Ισραήλ έχει στην κατοχή του την Παλαιστίνη. Και μου λέτε εσείς ότι αμήνετε. Πάντως, έχει πάει ο κατακτητής και αμήνεται ενάντια στον ιδιοκτήτη αυτής της γης. Δεν είναι αυτό. Μιλάμε για το συγκεκριμένο γεγονός. Υπάρχει συγκεκριμένο γεγονός. Όχι, εμείς μιλάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όλο το θέλετε να συζητήσουμε όλο το Μεσανατολικό. Να πάμε όχι όλο το Μεσανατολικό. Το Παλαιστινιακό. Πάντως δεν μπορεί να λες αυτοάμυνα δικαιούται το Ισραήλ. Άλλη Παλαιστίνη. Είναι αυτοάμυνα να βομβαρδίζει νοσοκομεία. Υπάρχει νόμιμη άμυνα. Και είναι πολύ λεπτή η γραμμή να ξεπεράσεις το όριο αυτό της νόμιμης άμυνας και να αρχίσεις να κάνεις αυτές τις όποιες αγριότητες. Άρα νομίζω ότι όλοι εδώ θα συμφωνήσουμε ότι κάθε λαός έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί την ελευθερία του, τα εδάφη του, το κράτος του, την οικογένειά του, με τρόπο και με ένα όριο όσο αυτή τη στιγμή ακούγεται όλο αυτό πέραν της ιδεολογίας και του ανθρωπισμού, του χιουμανισμού. Δηλαδή πραγματικά. Όλοι εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ο κατακτητής αμήνεται έναντι του ιδιοκτήτη αυτής της περιοχής. Δεν υπάρχει κατοχή στην Λόρδα της Γάζας. Δεν υπάρχει κατοχή στην Παλαιστίνη. Τι λέτε, κύριε Παπαγλιμίτζο. Ποιος την κατέχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει αποκλεισμός, κύριε Παπαγλιμίτζο. Άλλο αυτό. Άρα άλλο αποκλεισμός. Άλλο αποκλεισμός. Να προσέχει τις λέξεις του. Εγώ το σέβομαι αυτό. Στην υπόλοιπη Παλαιστίνη. Τα τρία τέταρτα τουλάχιστον της Παλαιστίνης είναι υποκατοχή. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ότι υπάρχει κατοχή, υπάρχει αποκλεισμός. Υπάρχει αποκλεισμός. Δεν είπα ότι είναι καλό αυτό. Στη δυτική όχθη τι υπάρχει. Τι λέξεις να προσέχουμε. Στη δυτική όχθη τι υπάρχει. Γύρω από τη Γάζα δεν είναι επικισμοί. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Μου θέτε και σε ερωτήματα. Δεν απαντήσετε το ερώτημά μου. Γιατί δεν βρήκατε μια λέξη να τα καταδικάσει φαγές μωρών. Δεν θέλετε να δικαιωμάσετε. Δεν μπορώ εγώ να υποχρεώσω στον και καλά να καταδικάσετε.
καταδικάσετε. Τα ερωτήματα είναι και των πολιτών. Να προχωρήσουμε την συζήτηση. Εντάξει, εγώ σας δείχνω το φεγγάρι και εσείς βλέπετε το δάχτυλο, γύρω. Αν ήταν δικό σου το παιδί το μωρό, πιστέψτε με, δεν θα βλέπω φεγγάρι το δάχτυλο. Θα βλέπω το παιδί στο ασφάξι τρομοκράτε Χαμά. Τώρα δεν είστε, οπότε το λέτε με την άνεση και εγώ με την άνεση του μιλάω το στούντιο. Ούτε εγώ είμαι στη Λωρίδα τη Γάζα, ούτε στο Ισραήλ και εγώ από το άνεση του στούντιο μιλάω. Απλά λέω πώ έχουν τα γεγονότα. Όμω κανέναν δεν τιμούν αυτέ οι εικόνε. Εμεί τώρα είμαστε, όπω λέει και ο κόσμο, ένα στούντιο και τα συζητάμε και στη μία και στην άλλη πλευρά. Είναι συνέπεια τη κατοχή όμω αυτέ οι εικόνε. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Συνέπεια τη πολιτική του Ισραήλ. Από την Λωρίδα τη Γάζα. Μα δεν υπάρχει κατοχή στην Παλαιστίνη. Δεν το λύσουμε το Παλαιστινιακό. Είναι απόλυτο. Α τώρα θα περιοριστούμε στη Λωρίδα τη Γάζα. Δεν θα μιλήσω για την Παλαιστίνη. Αποκλείεται. Δεν θα μιλήσω για την Παλαιστίνη. Εγώ το λύσω αποκλείεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν σε αυτή τη συζήτηση περί αριστερά. Γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ακούσει και τύπο Γιώργο Πανδρέο, Χρήστο Πίρτη και άλλοι. Αν συμμετέχει το ΚΚΕ, είναι περιχαρακωμένο στι δικέ του θέσει. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σα, κύριε Παπαχλημίτζο, και συνεχίζοντα την προηγούμενη συζήτησή μα, να πω ότι σήμερα η καρδιά του ελληνικού λαού θα χτυπάει στο Σύνταγμα, στη μεγάλη διαδήλωση. Το είπαμε στο για πρώτο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ώρα, του Παλαιστινίου. Το είπαμε νωρίτερα. Το είπαμε, κύριε Δελή, να είστε σίγουρο γι' αυτό. Και πέρα παρακολουθούμε ω ΚΚΕ τι πολιτικέ εξελίξει αφορούν συνολικά την αναμόρφωση της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, που έχει τα γνωστά προβλήματα. Αυτό ωστόσο που θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό είναι ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτήν την αναμόρφωση, όποια μορφή και αν αυτή τελικά πάρει, ξεχωριστά αυτά τα κόμματα, σε συνεργασία, με όποιον αρχηγό, η πορεία τους είναι προδιαγεγραμμένη, το πολιτικό τους παρελθόν γνωστό και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησαν. Γι' αυτό και ο κύριος Κασελάκης στην ομιλία του στο ΣΕΒ δεν είπε τίποτα περισσότερο από την επίσημη πολιτική, την κυβερνητική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια και ένα σωρό αντιεργατικούς νόμους υλοποιώντας τις επιταγές του ΣΕΒ. Εντάξει, αν θέλετε, με μια διαφορετική δοσολογία. Πάντως η ουσία. Ήταν η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως η ουσία παραμένει. Αλλά δηλαδή, δεν λέγαμε όταν οι λεγόμενοι αριστεροί, τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, γιατί αυτό έγινε στην επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο κανείς μπορεί να επικαλείται τέτοιους τίτλους και να κατηγορεί τον Κασελάκη, ο οποίος, αν θέλετε, είναι και ειλικρινής για το τι έχει να περιμένει το κεφάλαιο από τη μια επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κεντροαριστερή και όπως και να υποθεί. Το παρήγορο, κύριε Παπαχλημίτζο, είναι άλλο. Το παρήγορο είναι ότι φαίνεται ότι ενισχύεται αυτό το ρεύμα που εκφράστηκε και στις δημοτικές εκλογές. Εκφράστηκε μέσα από την ενίσχυση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Εισπύρωσης. Φαίνεται να ισχυροποιείται αυτό, φαίνεται να γίνει, να αποκτά πολύ διακριτά χαρακτηριστικά και φαίνεται να ριζώνει. Γιατί στηρίζεται σε αγωνιστικές διεργασίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και πιστέψτε με, θα ενταθούν επειδή τις προκαλεί μια αντιλαϊκή πολιτική αντικειμενικά.